Ο εξπρεσιονισμός, για παράδειγμα, ο οποίος ποτέ δεν έπιασε στην Ελλάδα, έτσι, διότι η Ελλάδα δεν είχε τις συνθήκες εκείνες όρημες που επέτρεπαν την άνθηση του εξπρεσιονισμού, όπως τις είχε η Γερμανία αυτές τις συνθήκες. Ποιες ήταν αυτές οι συνθήκες? Ο εγκλωβισμός του υποκειμένου απέναντι σε ένα πάρα πολύ αυστηρό αντικειμενικό σύστημα, το οποίο τον έσφιγγε τόσο πολύ που η τέχνη ήταν μια διέξοδος που του έδινε τη δυνατότητα να εκφράσει αυτό το οποίο αισθανόταν μέσα του, το οποίο ήταν πάντα αρνητικό. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα, για καλό ή για κακό, πάντα υπήρχαν διέξοδοι διαφόρων τύπων που είτε είχαν να κάνουν με την παράδοση, της Ανατολής την παράδοση, την εμπιστοσύνη στις αισθήσεις, το φαγητό, η γεύση, η μουσική. Πάντα υπήρχαν δηλαδή στοιχεία όπου ο Έλληνας εκτόνωνε αντικείμενα, έτσι, συναισθήματα δυσφορίας με ένα πιο εύκολο τρόπο. Δείτε πώς γίνεται ακόμα στα τραγούδια τα ελληνικά, που υπάρχει αυτός ο νταλκάς, το παράπονο, το ένα το άλλο, και μεγαλύτερη παραβατικότητα πάντα. Αυτό σήμαινε ότι πάντα υπήρχαν τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες να εκτονώνεται, και λιγότερες αυτοκτονίες επίσης. Αυτό το πράγμα στο Βορρά λειτουργούσε διαφορετικά, με την έννοια του ότι επειδή υπήρχε ένα αυστηρότερο σύστημα, αυτό το σύστημα εγκλώβιζε και ευκολότερα τους ανθρώπους. Και η τέχνη ήταν ένα τέτοιο είδος διαφυγής, όπου ο άνθρωπος μπορούσε να βρει επιτέλους ένα πεδίο στο οποίο να εκφράσει τα υποκειμενικά του συναισθήματα, όπου ο κόσμος δεν είναι κάτι που υπάρχει ανεξάρτητα από τον τρόπο που τον αντιλαμβάνομαι. Για τον εξπρεσιονιστή, ο κόσμος είτε είναι φύση είτε είναι πόλη, δεν υπάρχει ανεξάρτητα από μένα. Ο κόσμος υπάρχει εδώ μέσα, σε μένα. Αυτό δηλαδή το δωμάτιό μας, ας πούμε. Το δωμάτιό μας. Το δωμάτιό μας για έναν ορθολογιστή, για έναν, ας πούμε, μη εξπρεσιονιστή, έχει συγκεκριμένες διαστάσεις. Είναι ένα δωμάτιο το οποίο είναι 6x8 και έχει ένα ύψος το οποίο είναι 2,38. Για τον εξπρεσιονιστή αυτό δεν ισχύει. Η αντικειμενικότητα δηλαδή. Το δωμάτιό μου έχει ύψος 10 μέτρα όταν είμαι χαρούμενος και όλος ο κόσμος μου φαίνεται ευχάριστος, και έχει ύψος 1 μέτρο και με πλακώνει και ασφιχτιό όταν είμαι στεναχωρημένος. Δεν υπάρχει δηλαδή, λέει εξπρεσιονιστής, αντικειμενική εξωτερική πραγματικότητα, ή κι αν υπάρχει δεν με ενδιαφέρει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να καταλάβω πώς εγώ προσλαμβάνω αυτή την πραγματικότητα. Άρα ο εξπρεσιονιστής ενδιαφέρεται για αυτό που αισθάνεται γι' αυτό που υπάρχει απέναντί του ή έξω του. Όχι γι' αυτό που υπάρχει αντικειμενικά. Θέλω να σας πω ότι σαν αντίληψη, αυτό που είδαμε πριν με το Λεμπέση, με τον Πανταζή κυρίως, με το Γίζη, με όλους αυτούς, ήτανε εντύπωση. Impression. Δηλαδή κάτι που υπήρχε έξω και εντυπωνότανε μέσα. Ο εξπρεσιονιστής είναι κάτι που υπάρχει μέσα και εκφράζεται. Έτσι. Οπότε αυτή είναι και η βασική διαφορά. Ο εξπρεσιονισμός ποτέ στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να πιάσει γερό έδαφος, ακριβώς επειδή ποτέ οι κοινωνικές συνθήκες δεν εγκλώβησαν τόσο πολύ το υποκείμενο. Παίζει ρόλο και το φυσικό περιβάλλον. Ναι, ναι, αλλά περισσότερο είναι η παράδοση. Η στάση δηλαδή απέναντι στα πράγματα. Δεν είναι τόσο δηλαδή υπάρχουν εξπρεσιονιστές, ο Σουτίν. Εάν δείτε τον Σουτίν, ο Χαΐμ Σουτίν, ένας κατεξοχήν εξπρεσιονιστής, περνάει αρκετό διάστημα της ζωής του στην Ελλάδα και ζωγραφίζει στην Κρήτη κτλ. Εάν δείτε πώς ζωγραφίζει το ελληνικό τοπίο, θα τρελαθείτε. Είναι δηλαδή όλο έτσι ρευστό και χυμένο, καταραίει, φεύγει, χάνεται. Γιατί ο εξπρεσιονιστής κάνει ρευστές φόρμες μέσα από την ανάγκη του να απεικονίσει μία αντινομοτελειακή όψη του κόσμου. Ότι δεν είναι ο κόσμος έτσι, γιατί αν ήταν έτσι, χαθήκαμε. Οπότε κάνοντας τα ρευστά ο εξπρεσιονιστής προσπαθεί να πει αυτό το πράγμα. Αυτά ποτέ δεν έπιασαν στην Ελλάδα πάρα πολύ. Παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν πολύ να συγκροτήσουν ένα σύστημα εξορθολογικοποίησης, από ό,τι μπορούμε να δούμε και σήμερα με το βάθος χρόνου, δεν έγινε εφικτό αυτό το πράγμα. Πάντα υπήρχαν δηλαδή τρόποι να καταραίει αυτό το πράγμα ή να μην λειτουργεί. Άρα αυτό το κίνημα δεν έπιασε στην Ελλάδα.